Την επιστροφή της μουσικής στην εστίαση από το Σάββατο 12 Ιουνίου ανακοίνωσε επισήμως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Σιγά σιγά και εμείς βλέπουμε ότι πάμε προς την κανονικότητα. Το ωράριο διευρύνεται, η μουσική επιστρέφει και μαζί με τη μουσική επιστρέφει και το χαμόγελο στους ελεύθερους επαγγελματίες στον κλάδο της εστίασης. Ο ίδιος υπογράμμισε πως από την ίδια ημερομηνία η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει από τη 1.30 και όχι από τις 12.30 που ισχύει έως και σήμερα. Προσθέθηκε άλλη μία ώρα. Πιστεύω για τη δικιά μας δουλειά που είναι εστίαση είναι αρκετά, είναι ικανοποιητικά. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε όμως και τον άλλο τον κλάδο που είναι τα καφέ, τα μπαρ, τα οποία και αυτά θα πρέπει σιγά σιγά να ανοίξει το ωράριο. Κοιτάξτε, τώρα όσο ήταν η ώρα 11.30 που ξεκινήσαμε, υπήρχε μια, το πικ ήταν 8 με 10, γινόταν ένας πανικός, με αποτέλεσμα και εμείς να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος χώτησαν όλοι μαζί, υπήρχε μια αναμπομπούλα. Τώρα όσο ανοίγει το ωράριο, βλέπουμε υπάρχει επανερχόμενο σιγά σιγά σε ομαλή λειτουργία, με τα ρεζερβέ μας, με τις ώρες μας, είμαστε μια χαρά. Καλοκαιριάζει και ο καιρός, σιγά σιγά θα φτιάξει ο καιρός, θα πηγαίνει ο κόσμος στη θάλασσα. Πιστεύω μετά τις 9-9.30 θα είναι η προσέλευση του κόσμου. Ο κόσμος είναι χαρούμενος, θα βάλουμε και τη μουσική, γιατί εντάξει, για αρχή καλό ήταν που μας ανοίξανε, καλό βγήκε ο κόσμος, αλλά και χωρίς μουσική να πιήσει να ούζει μια ρετσίνα έλειπε. Από αύριο θα είμαστε και με μουσική. Επιπλέον ο ίδιος ανέφερε ότι εφόσον όλα πάνε καλά, από την 1η Ιουλίου καταργείται εντελώς η απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα κανονίσετε και live, κάτι ζωντανό, γιατί στο παρελθόν είχατε τέτοιες εκδηλώσεις. Παιδιά, είμαστε αρχή ακόμα, πάμε βήμα-βήμα. Μετά από 6 μήνες να επανέλθουμε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, οπότε είμαστε συγκρατημένοι. Ξεκινάμε με τη μουσικούλα που θα παίζουν τα ηχεία μας και στην πορεία βλέποντας και κάνοντας.